Τα σφουγγάτα του Αηγιώργη του Μεθυστή είχαν και σήμερα την τιμητική τους στο Σοκαρά. Όπως η παράδοση προστάζει, ευλογούνται μαζί με τις αρτοκλασίες στη διάρκεια της θείας λειτουργίας. Ένα έθιμο που συνδέεται με θρύλους και θαύματα σε διάφορες εκδοχές που χάνονται στα βάθη των αιώνων. Αυτό προκύπτει από ένα παλιό ιστορικό όπου δύο πειρατές κοντά στην Κρήτη και μετά από ένα πολύ εξαντλητικό κολύμπι βγήκανε σε ένα ρημοκλήσι του Αη Γεωργίου. Εκεί μέσα είχαν δει ένα σφουγγάτο, ο Μελέτα, την οποία εξαθλιωμένη όπως ήταν τη φάγανε. Πήγανε να φύγουν έξω, αλλά η πόρτα δεν άνοιγε. Νευριασμένοι λοιπόν να αφήνουν ένα πουγγί ολόκληρο, ανοίγει η πόρτα, βγαίνουν έξω. Βγαίνουν λοιπόν και λένε: τα σφουγγάτα του Αη Γεωργίου είναι πολύ ακριβά. Στο χωριό του Δήμου Γόρτινας, όπως και σε πολλά άλλα της Μεσαράς και της Κρήτης ολόκληρης, η χάρη του Αη Γεωργίου τιμάται με σεβασμό και πολλά διαφορετικά έθιμα και παραδόσεις. Στο Σοκαρά ωστόσο, στο πλούσιο τραπέζι που στείνεται για όλους, υπάρχει μία ακόμη γευστική ιδιαιτερότητα, καθώς προσφέρεται ένας εκλεκτός μεζές. Λαγή μαγειρεμένη από τις γυναίκες του χωριού που κυνηγοί προσφέρουν. Οι κυνηγοί που φέρουν λαγούς, μπορεί να μαζέψουμε και 30 λαγούς, ψήνονται σε όλοι μαζεμένοι και προσφέρονται στον κόσμο. Ο Άγιος Γεώργιος, σαν στρατηγός που ήταν, ας πούμε, παρουσιάζεται παντού σαν καβαλάρης, σκοτώνοντας τον δράκο στην εικόνα. Προς τιμήν του, λοιπόν, ερχόμαστε κι εμείς, καβαλάριδες, με την παρουσία μας να το τιμήσουμε. Επειδή το Νοέμβριο γινόταν το άνοιγμα της νέας εσοδείας του κρασιού, επικράτησε να ονομάζεται Μεθυστής. Δεν ανήκει δηλαδή η επωνυμία αυτή στη θεολογία της Εκκλησίας, αλλά στη λαογραφία. Τις περασμένες δεκαετίες, πολλοί κρητικοί γιώργηδες γιόρταζαν σήμερα την ονομαστική τους γιορτή. Ήταν μια μέρα χαράς που είχε καθιερωθεί στη χάρη του Αγίου του Μεθυστή να ανοίγουν τα βαρέλια για να δοκιμαστεί το νέο κρασί. Ατόνισε στο πέρασμα των χρόνων, αλλά δεν ξεχάστηκε σε πολλά χωριά, όπως το Σοκαρά που μικροί και μεγάλοι κάτοικοι γίνονται ένα και αναβιώνουν τα έθιμα όπως τα έμαθαν από τις περασμένες γενιές.